Στέφανε. Στέφανε. Ναι. Τι είναι εκεί. Πού. Εκεί, εκεί, επάνω. Πολυκαβητός. 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 Άλλη φορά εκεί θα με πας. Εκεί θα πας. Πού να το αφήσω. Συνέχεια με το κράνο στο χέρι, άφησε το κάπου, δεν μπορώ άλλο. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου. Δεν είπες να το αφήσω κάπου. Δεν πάμε την πλάνη, σαν στο εδώ. Το κράνο του Στέφανου. Πού είμαστε, Εύη, πες τα. Όπως έχετε καταλάβει ίσως, είμαστε στο Λυκαβητό. Τελικά με έφερε στο Λυκαβητό. Έχει φοβερή θέα. Να πούμε ότι στην κορυφή είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Και έχει και τηλεφερίκ. Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει αυτοκίνητο μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Μπορεί να έρθει με τηλεφερίκ, ναι. Μετά το Μεσαίωνα, χτίστηκε στην κορυφή ο ναός του προφήτη Ηλία. Το σημερινό εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε πάνω στον παλιό ναό, όταν η Αθήνα έγινε η πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Έχει υψόμετρο 277 μέτρα από τη θάλασσα, και 222 μέτρα από την Αθήνα. Από ποιο σημείο της Αθήνας? Είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Αθήνας. Και το πρώτο ποιο είναι? Το πρώτο είναι το Ημιτός. Όχι, τα Τουρκοβούνια έτσι λέγεται. Αλήθεια? Ναι, νομίζω τα Τουρκοβούνια. Εκεί? Γιατί τα βλέπουμε από εδώ. Τα βλέπουμε το βουνό. Ο λόφος του Λυκαβητού, γύρω από τον οποίο έχει αναπτυχθεί η ομώνυμη συνοικία, θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη της Αθήνας και διαθέτει αναφυσβήτητα την ωραιότερη θέα της πόλης. Να πούμε πως πήρε το όνομα ο Λυκαβητός. Η Αθηνά κρατούσε στα χέρια της έναν βράχο. Αυτός ο βράχος της έπεσε όταν άκουσε μία κακή είδηση από ένα πουλί. Το πουλί αυτό ονομάστηκε Κοράκι. Και εδώ πέρα, σύμφωνα με τη μυθολογία, έπεσε ο βράχος, α? Και εδώ έπεσε ο βράχος και ονομάστηκε Λυκαβητός. Για πάμε σιγά σιγά να ανέβουμε προς τα πάνω. Έλα, Ελισάβετ. Τι σε ακούσαμε σήμερα καθόλου, γιατί αυτό? Ο μύθος για το πώς δημιουργήθηκε ο Λυκαβητός έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο μύθος λέει, η θεά Αθηνά, τη στιγμή που μετέφερε τον τεράστιο βράχο, πληροφορήθηκε από κοράκια τη γέννηση του Ερεχθίωνα από την κόρη του Κέκροπα. Από την ταραχή της για το δυσάρεστο νέο, άφησε τον βράχο να πέσει ακριβώς στο μέρος που σχηματίστηκε ο λόφος του Λυκαβητού. Έκτοτε, λόγω της δυσάρεστης είδησης, τα κοράκια πήραν το μαύρο χρώμα τους. Για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν πολλές εκδοχές. Το όνομα Λυκαβητός προέρχεται από το Λυκ που σημαίνει φως και το Άτι που σημαίνει ορμά. Σύμφωνα με πολλούς γλωσσολόγους, η ονομασία του θεωρείται πολυελληνική. Ο Ισιήχιος αναφέρει ότι παράγεται από την έκφραση Λυκοβατίας Δρυμός και προέρχεται από τους πολλούς λύκους που υπήρχαν στη λοφοσυρά του Ακχεσμού. Τα μετέπειτα Λυκοβούνια και σημερινά Τουρκοβούνια. Όπως πάντα, σε κάθε επεισόδιο έχουμε και τα απρόοπτά μας. Πάνω πράγματα.
στιγμή θα της χαλάσει τα μάξι, θα τρεχάρει, κάτι θα συμβεί και θα σταματήσει. Απτόητη. Εσείς εδώ, παιδιά, τι θαυμάζετε? Θαυμάζουμε την υπέροχη θέα. Αν εξαιρέσεις την φίλη μας με το αμάξι, έχει απόλυτη ησυχία. Ναι. Στα νεότερα χρόνια, σε σημείο της κορυφής του Λυκαβητού, στη θέση παλιού λατομείου, έχει κατασκευαστεί το υπαίθριο θέατρο του Λυκαβητού, όπου κατά την καλοκαιρινή περίοδο γεμίζει από κόσμο, καθώς φιλοξενεί πολλές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αλλά και άλλες εκδηλώσεις. Από εδώ βλέπουμε το θέατρο του Λυκαβητού. Είναι καλοκαιρινό αμφιθέατρο και γίνονται παραστάσεις ή συναυλίες κάθε καλοκαίρι. Λαχάνιασες, ε? Ναι, κουράστηκα. Σου να ανεβώ όλες αυτές τις σκάλες. Βγήκε καρπερό το στάχι. Φυλακισμένοι όμως με κρατάν τα σύμβολα ετούτα. Αλλά σε μας διασυγκετεύουν της κόρης και της Δήμητρας. Τα πάντα σου πέφτουν. Από τη μια νιώθοντας λύπηση. Σε μας μια γυναίκα. Δίστηκες γυναίκες που μείναν δίχως τέκνα. Από τους όπιστους φέρ' τα παιδιά μας. Και από την άλλη. Εξαιτίας του απόκριμνου του σχήματος, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημάδια ανθρώπινης παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις περιορίζονται μόνο σε μερικά λατομεία που λειτουργήσαν κατά περιόδους και σε νεότερα χρόνια. Μάλιστα, το λατομείο Νταμάρι του Μικονιάτη, το μεγαλύτερο από όσα ξεκύλιασαν το Λυκαβητό, όπως και το λόφο του Στρέφη, χτίστηκε από εκεί όλη η νεοκλασική Αθήνα. Άρχισε να σκοτεινιάζει, είχαμε και μάθημα, και η πείνα έκανε την εμφάνισή της. Έτσι, φύγαμε για το καθιερωμένο μας γεύμα. Αυτό εδώ είναι το γιορτό που παράγγειλα, ο Θεός να το κάνει. Δεν έχει βέβαια γιορτή, αλλά δεν πειράζει. Έτσι που πρέπει να σου μιλήσει. Και αυτό είναι το δικό μου. Πάγαμε. Πάγαμε. Καλά. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, οκ. Σου άρεσε? Εμένα το δικό μου καλό ήταν, εντάξει. Καλό. Το δικό σου άρεσε? Πολύ καλό. Δεν θα το έλεγα. Δεν ήταν.
Είναι ώρα να την κάνουμε, παιδιά. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube και στο Twitter.